Δεν σήγησαν ακόμη οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για το success story και το πρωτογενές πλεόνασμα και καλούμαστε να ψηφίσουμε έναν ακόμα εξοντωτικό φόρο, τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας ένα από τα πολλά τιμήματα του πρωτογενούς πλεονάσματος. 2,6 δισεκατομμύρια που θα εισπραχθούν από το φόρο που εισάγεται σήμερα. Αφού καταφέρατε το πρωτοφανές να καθιερώσετε σχεδόν σαν μόδα τη λέξη χαράτσι στη δημόσια ζωή της χώρας με το τάχα έκτακτο και προσωρινό ετιδέ, σήμερα επανέρχεστε δρυμύτεροι και φορολογείτε τα πάντα. Φορολογείτε ό,τι βρείτε μπροστά σας. Σπίτια, οικόπεδα, χωράφια, κήπους, περιβόλια, αυλές, ανεξαρτήτως του αν είναι προσοδοφόρα για τους ιδιοκτήτες τους ή όχι. Δεν φτάνουν οι περικοπές παντού, οι απολύσεις, η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, η ιδιωτικοποίηση της υγείας και της παιδείας. Πρέπει ο κόσμος ξανά να πληρώσει νίκη για αυτό που ήδη κατέχει και για αυτό που ήδη έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Εισάγεται βεβαίως, δεν μπορώ να πω, εξαιρέσεις από το φόρο. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε κι αλλιώς, γιατί διαφορετικά πώς θα περιφέρονταν οι βουλευτές σας στα κανάλια για να δημαγωγήσουν. Τα είχα στενοχωρημένοι να υποδηθούν τους σκληρά διαπραγματευόμενους χάριν της εκλογικής τους πελατείας, η οποία ηρίστο εμπαρόδο δυσανασχετεί και όχι αδίκως. Εισάγεται εξαιρέσεις που ούτε ως προσχηματικές δεν αντέχουν. Πέραν των εξευτελιστικών ορίων οικογενειακού επιδόματος που προβλέπονται και οι οποίες περιλαμβάνουν ελάχιστους πολίτες, απαιτείται για να εξαιρεθεί κάποιος να μην έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Κάντε μια βόλτα στις περιφερειές σας, κύριοι βουλευτές της κυβέρνησης. Γνωρίζετε πολλούς από τους πανφτωχούς πλέον συμπολίτες μας που να μην έχουν οφειλές προς το δημόσιο, για τις οποίες μάλιστα δυνατούν να ικανοποιήσουν. Σε ποιο πλανήτη, για ποιους πολίτες νομοθετείτε? Βεβαίως, καταφέρατε να εισάγετε ένα φορολογικό μέτρο κλιμακούμενο, τουλάχιστον πιο κλιμακούμενο από τα μέχρι τώρα ισχύοντα. Απ' την αντίστροφη όμως, ενώ χτυπάτε τη μικροϊδιοκτησία, θεσπίζετε απαλλαγές για τη μεγάλη ιδιοκτησία, επιβαρύνοντας αναλογικά περισσότερο τα ακίνητα σε περιοχές με μικρότερη τιμή ζώνης. Επιπλέον, φοροελαφρύνεται με σκανδαλώδη τρόπο την πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, αφού καταργείται την ανώτερη κλίμακα 2% του φόρου ακίνητης περιουσίας που ισχύει σήμερα. Συγχαρητήρια κύριοι, επιτέλους βρήκατε ποιοι έχουν ανάγκη προστασίας στον καιρό της κρίσης. Βρήκατε ποιοι πρέπει να πληρώσουν επίσης. Προστατεύονται αυτοί που ήδη προστατεύονταν και πληρώνουν αυτοί που ήδη έχουν πληρώσει ακριβά, μερικοί μάλιστα εξ αυτών με την ίδια τη ζωή τους. Ξέρω, λαϊκίζω. Δεν θέλω να επισέλθω περισσότερο στα τεχνικά ζητήματα του νομοσχεδίου. Τα ανέπτυξαν και θα τα αναπτύξουν άλλοι σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αρμοδιότεροι από μένα. Θέλω απλώς να σταθώ στη μεγάλη, την εφιαλτική εικόνα. Διαλύσατε και διαλύετε το δημόσιο τομέα. Διαλύσατε και διαλύετε τις εργασιακές σχέσεις, την υγεία, την παιδεία. Συρρυκνώνετε συνεχώς το εισόδημα των συμπολιτών. Πόσο κατά τη γνώμη σας θα μπορέσει να αντέξει η οικονομία αυτή την πολιτική των περικοπών και της φτώχειας? Πόσο θα αντέξει η αγορά όταν οι πολίτες δεν έχουν λεφτά για να την αιμοδοτήσουν? Στέκεται αγορά με συνεχώς μειούμενη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Όσο μας νανουρίζετε με το παραμύθι της ανάπτυξης, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Και μέτρα όπως η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας όχι μόνο δεν σώζουν την αγορά, αλλά ενεργοποιούν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και ως προς αυτό το τελευταίο, την υποδάβληση του κοινωνικού κανιβαλισμού, παίρνετε άριστα και μπράβο σας.
Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Για μας η οικονομία δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Οι αριθμοί μπορούν να προκύψουν με διάφορους πλασματικούς και επώδυνους τρόπους. Η οικονομία δεν είναι μόνο το πρωτογενές πλεώνασμα στο οποίο επενδύεται με κάθε κοινωνικό κόστος. Η οικονομία είναι οι άνθρωποι, οι άνεργοι, οι νέοι, αυτοί που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους για οικονομικούς λόγους και αυτοί που με δύο μεταπτυχιακά αναγκάζονται να ξενιτευτούν. Η οικονομία είναι οι συνταξιούχοι που έχοντας ζήσει σκληρές εποχές, έχοντας δουλέψει από τα 12 και από τα 14, επιβιώνουν σήμερα με το ζόρι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Η οικονομία είναι οι άνθρωποι στις ουρές των συσιτίων, είναι οι άστεγοι, είναι οι ασθενείς που δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Αλλά ας πούμε έτσι, για να σας κάνουμε το χατήρι, ότι η οικονομία είναι μόνο αριθμοί. Λοιπόν, κύριοι, οι αριθμοί αυτοί δεν βγαίνουν και δεν το λέμε εμείς. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λένε διεθνείς οργανισμοί πια. Ακούγεται ακόμη από νεοφιλελεύθερους κύκλους αναγνωρισμένων οικονομολόγων. Διαβάστε τη χτεσινή, την προχτεσινή έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που αναδεικνύει την αναποτελεσματικότητα των μέτρων λιτότητας. Δεν πρόκειται να αντέξει η οικονομία τους εξαντλητικούς πόρους των κατωτέρων και των μεσαίων τάξεων. Δεν πρόκειται να αντέξει η κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κατ' επανάληψη παραβιασμένο από τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές σας Σύνταγμα των Ελλήνων, στο άρθρο 4, παράγραφος 5, προβλέπει τη συνεισφορά των Ελλήνων στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Δεν διακρίνουμε αυτή την κατεύθυνση στο νόμο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων που φέρνεται προς ψήφιση. Θα το καταψηφίσουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά των μέτρων λιτότητας, κατά των πολιτικών σας, μέσα και έξω από την Βουλή. Και θα σας επαναλαμβάνουμε συνεχώς την πρότασή μας. Συντάξτε επιτέλους περιουσιολόγιο με βάση τις πραγματικές αξίες της περιουσίας των πολιτών. Καθιερώστε προοδευτική φορολογία. Σταματήστε τις φοροαπαλλαγές της μεγάλης ιδιοκτησίας. Νομοθετήστε για τους πολλούς και όχι για τους φίλους σας. Είναι μερικά από αυτά που θα παράξουμε εμείς σαν μελλοντική κυβέρνηση αυτής της χώρας πριν καταλήξει αληθινά έρημη χώρα. Και επειδή το έργο υπόσχεστε σε όλους όλα, απέφτηκε και στην αίθουσα όπως παίζεται διαρκώς στα κανάλια, σας λέμε, δεν υποσχόμαστε τίποτα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μας αφήσετε μετά από αυτή την καταστροφή να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των προθέσεων και των οραμάτων μας, γνωρίζοντας πως αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς τη βοήθεια και τη δύναμη του λαού. Αυτή είναι η δική μας δύναμη, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ.